Το νερό τρέχει άφθονο και με πίεση. Ο δρόμος έχει πλημμυρίσει. Είναι εικόνες από την περιοχή του ΟΒΑ, καθώς περαστικοί οδηγοί αργά χθες το βράδυ αντιλήφθηκαν τη βλάβη και προσπάθησαν να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα σωλήνα που έσπασε στο αρδευτικό δίκτυο των γηπέδων, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Είναι ένα αρδευτικό δίκτυο για τα γήπεδα. Εξ όσων είχα ενημερωθεί, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είχε ξαναδημιουργηθεί στο παρελθόν, όπως με ενημέρωσαν οι τεχνικοί της ΔΕΙΑΣ, οι οποίοι ανέλαβαν να το αποκαταστήσουν. Η σωλήνα, ναι, έχει σπάσει λόγω της πίεσης. Η σωλήνα, η οποία είχε μπει πριν από αρκετά χρόνια, όπως ενημερώθηκα, δεν ήταν η κατάλληλη για τη συγκεκριμένη πίεση του νερού, και γι' αυτό το λόγο, αν θυμίστε κι εσείς, και άλλη φορά είχε ανοίξει και στη μέση του δρόμου και παλαιότερα είχε πάλι σε άλλο σημείο είχε σπάσει. Έχει να κάνει με την άρδευση των γηπέδων. Είναι αρμοδιότητα εντός των γηπέδων, αρμοδιότητα του ΠΑΚΠΑ, εκτός των γηπέδων μέσα στο δρόμο, αρμοδιότητα του Δήμου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μας απασχολεί αυτό. Σε συνεννόηση με το Δήμο και τον ΠΑΚΠΑ, η ΔΕΙΑΣ, λόγω του ότι έχει την τεχνογνωσία, ανέλαβε να το αποκαταστήσει η ίδια. Η ΔΕΙΑΣ, μάλιστα, αποκατέστησε το πρόβλημα και αντικατέστησε το σωλήνα, ώστε να μην σπάσει ξανά, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα. Ήδη έχει γίνει η παρέμβαση, γιατί είναι αρκετά βαθιά η σωλήνα. Θα αλλάξει από την κερκίδα μέχρι την υπόλοιπη άκρη ολόκληρος ο αγωγός. Και από εδώ και πέρα ευελπιστούμε ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί αυτό το ζήτημα. Είναι μεγάλη απόσταση δηλαδή αυτή που θα πρέπει να διορθωθεί. Ναι, θα το αλλάξουμε όλο, γιατί δεν είναι επί τόπου, σε όποιο σημείο το έχουμε ξανααποκαταστήσει. Ανοίγει σε άλλο σημείο λόγω του θέματος της πίεσης που σας ανέφερα αρχικά.